Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, που καθιερώθηκε από την Διεθνή Ένωση Κατά του Καρκίνου και σκοπό έχει την πρόληψη όλων και την προστασία από αυτήν την ασθένεια. Κουδουνάκι για να είμαστε όλοι ασφαλείς και να προσέχουμε, δηλώνει πω είναι η ημέρα αυτή η πρόεδρο τη αντικαρκυνική εταιρεία Στίβα, Νικολέτα Μπερναλή, η οποία μιλά για το ιατρείο πόνου που βοηθά του ασθενεί με καρκίνο. Η σημερινή ημέρα ε, καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ένωση Κατά του Καρκίνου. Ε, Κάθε χρόνο, 4 Φεβρουαρίου, γιορτάζουμε εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών αυτή την ημέρα. Ο σκοπός αυτής της ημέρας είναι η ενημέρωση των πολιτών με βάση την πρόληψη, έτσι ώστε να αποφευχθούν ασθένειες όπως είναι ο καρκίνος. Να πούμε ότι ο υγιεινός τρόπος ζωής, η διακοπή του καπνίσματος, η άσκηση, ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι συνήθειες που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε την όσηση. Πρέπει ναι. να πούμε ότι το 50% των καρκίνων σήμερα θεραπεύεται. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με το Κεντρικό της Συμβούλιο και τα παραρτήματά της αγωνίζονται είναι σε αυτή τη μάχη της πρόληψης πολλά χρόνια τώρα, έτσι ώστε ε, να μπορέσει ο κόσμος να κάνει συνείδηση την πρόληψη. Mm -hmm. Ο αγώνας αυτός κατά του καρκίνου είναι ένας αγώνας όλων μας. Όλοι πρέπει να είμαστε σε αυτή τη μάχη. Η αλήθεια είναι ότι η περίοδος αυτή COVID της πανδημίας έχει αφήσει λίγο πίσω τον προσωπικό έλεγχο. Γι' αυτό το λόγο αυτή η μέρα είναι ένα κουδουνάκι το οποίο μας επαναφέρει σε αυτό που πρέπει να έχουμε και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έτσι ώστε η ζωή να είναι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Τι είναι λοιπόν το ιατρείο πόνου που βλέπουμε ότι γράφει απ' έξω η πόρτα. Το Ιατρείο Πόνου είναι ένα ιατρείο το οποίο ε, ασχολείται με τους ασθενείς με χρόνιο πόνο. Είτε αυτός είναι καλοήθης είτε είναι κακοήθης, δηλαδή ο καρκίνος. Ε, θέλουμε ε, μέσω του ιατρείου αυτού ε, οι ασθενείς μας να μην πονούν ε, με φε, ε, φαρμακευτική αγωγή, είτε επεμβατική είτε ε, φαρμακευτική όπως είπαμε, ε, έτσι ώστε να έχουν ποιότητα ζωής. Η Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου ε, και Παρηγορικής, ε, είναι η εταιρεία η οποία, Παρισία, είναι η εταιρεία η οποία πρωτοστάτησε στην Ελλάδα ε, ιδρύοντας τα Ιατρία Πόνου. Υπάρχουν Ιατρία Πόνου σε όλη την Ελλάδα. Ε, η Θήβα είναι, να το πω λίγο, τυχερή που έχει αυτό το Ιατρείο. Πάρα πολλοί ασθενείς έρχονται ε, και βρίσκουν, έτσι, ανακούφιση από τον πόνο τους σε διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν, κυρίως οι καρκινοπαθείς. Και αυτό μας δίνει μια ιδιαίτερη χαρά, μια ηθική ικανοποίηση, το ότι μπορούμε να προσφέρουμε ποιότητα ζωής στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη.